Κύριε Πρόεδρε, εκλεκτό ακροατήριο, αδελφοί μας απανταχού Έλληνες Πόντου, αξιότιμοι ομιλητές από όλα τα σημεία του κόσμου, αγαπητέ Πρόεδρε της Πανποντιακής Ομοσπονδίας, αγαπητοί Σύνεδροι. Στέκομαι προφανώς με δέος ενώπιον σας στην κορυφαία διοργάνωση από τη σειρά εκδηλώσεων για την επέτειο 100 χρόνων από τη γενοκτονία των Ποντίων. Σε ένα υποδειγματικό συνέδριο διεθνές που σφραγίζει το τέλος της επετειακής χρονιάς, αντιχώντας σε παγκόσμιο κλίμα την διεκδίκηση για την διεθνή αναγνώριση της φρικτής γενοκτονίας. Όπως θα έλεγε κανείς, προσμένουν οι 353.000 ψυχές των προγόνων μας που θυσιάστηκαν. Από εδώ, στο Μουσείο της Ακρόπολης, με φόντο τη φωτισμένη Ακρόπολη, το σημερινό συνέδριο ενώνει τη φωνή του ανά τον κόσμο διάσπαρτου ποντιακού ελληνισμού προς την ανθρωπότητα, η οποία καλείται να συναντήσει τα αληθινά ιδανικά του ελληνισμού και τις αξίες που έκτισαν τον πολιτισμό του κόσμου. Γιατί είναι διεκδίκηση του πολιτισμού της ανθρωπότητας ο αγώνας για την αναγνώριση της γενοκτονίας. Είναι ο αγώνας του πολιτισμού κατά της βαρβαρότητας. Είναι ο αγώνας που προστατεύθηκε ο πολιτισμένος κόσμος στη συνέχιση της ιστορίας του από κάθε έγκλημα γενοκτονίας κατά της ανθρωπότητος οποιουδήποτε, οποτεδήποτε και εναντίον ή οδήποτε, όπως σοφά διατυπώνεται στους στίχους του φαρισήματου αυτού συνεδρίου. Και είμαι υπερήφανος που συνδιοργανωτής του υψηλότατου επίπεδου Διεθνούς Συνεδρίου, κύριε Πρόεδρε, και επίτιμε Πρόεδρε, για το έγκλημα της γενοκτονίας είναι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, που μέχρι πριν λίγες μέρες ήταν η πρώτη φορά που συνέβη αυτό, αλλά σας υπόσχομαι ότι δεν θα είναι η τελευταία και από την αυτοδιοίκηση και από την περιφέρεια, αλλά και την επόμενη χρονιά και από την Ένωση Περιφερειών της Ελλάδος, της ΕΝΠΕ, που σίγουρα και εμείς εδώ σήμερα, αποτελώντας τιμή του αλυσμόνητου της πατρίδος της γης του Πόντου, στις εκατόμβες νεκρών και μαρτύρων προγόνων που φύλαξαν με την θυσία τους τα ιερά και τα όσια, την ελληνικότητα και την πίστη τους. Είναι ιερή η συγκίνηση που αποπνέει σε αυτή την αίθουσα, με ζωντανή τη μνήμη εκατοντάδων χιλιάδων νεκρών Ελλήνων Ποντίων και με ηχηρό τον παλμό των σημερινών περήφανων απογόνων τους που συνεχίζουν απτόητοι να αγωνίζονται και να εκτελούν το ηθικό, ιστορικό και εθνικό τους καθήκον, όπως είπε και ο αξιότιμος Πρωθυπουργός, απέναντι στη μαύρη σελίδα της ιστορίας μας και στο μέλλον των παιδιών μας. Αδελφοί μας Πόντι, υποκλινόμαστε με σεβασμό στο τραύμα της ψυχής του ποντιακού ελληνισμού, στη δύναμη της πάλης για δικαίωση απέναντι στη λύθη και το χρόνο. Στεκόμαστε ευγνώμονες για το παράδειγμα πατριωτισμού που οφείλουμε όλοι να διδάξουμε τις νεότερες γενιές μας και περήφανοι πάνω απ' όλα ως Έλληνες για τους πόντιους ήρωές μας. Σκύβουμε με ευλάβεια στα ήθη, τα έθιμα, αλλά και τις πολιτιστικές παραδόσεις που οι σύγχρονοι πόντιοι περίτρανα διασώζουν και μεταλαμπαδεύουν σε κάθε γωνιά της σημερινής Ελλάδας του κόσμου μέσα από τους πολυάριθμους και δυναμικούς συλλόγους των ποντίων, κουβαλώντας την πανάρχια ιστορία ενός από τους πιο ακμάζοντες, ενός ακμάζοντα τμήματος του ελληνισμού με αιώνες πολιτισμού. Και αγωνιζόμαστε από κοινού για την αναγνώριση από τη διεθνή κοινότητα της θηριώδους εξόδωσης των προγόνων μας ως γενοκτονία, η οποία ούτε διαγράφεται ούτε παραγράφεται. Και όποιοι δεν το λένε αυτό είναι ανιστόρητοι και τους έχουμε καταδικάσει κατά καιρούς και πάντα. Αποτελεί εθνικός μας χρέος
μέσα από την αυτοδιοίκηση, αλλά και από την περιφέρεια της Αττικής, που υπάρχουν εκλεκτοί αυτοδιοικητικοί σε αυτή την αίθουσα και συνεργάτες και ποντιακής καταγωγής, βεβαίως, κύριε Καλτερίδη. Η ενεργή συμβολή μας στην καλλιέργεια της ιστορικής μας συνείδησης και της ταυτότητάς μας, αλλά και της εξιστόρησης της αλήθειας. Και θα βρισκόμαστε πάντοτε αρρωγοί στις προσπάθειες των ποντίων γι' αυτό. Η περιφέρεια Αττικής αγκαλιάζει όλους τους συλλόγους και τα ποντιακά σωματεία που προάγουν την ελληνικότητά τους και δεν σταματούν να παράγουν πολιτισμό, να ξυπνούν τη λεβεντιά μας μέσα από τις εκδηλώσεις, τις παραδόσεις, τις φορεσιές τις παραδοσιακές, τον ήχο της ποντιακής λύρας, τα βήματα του πυρίχιου. Εδώ στην Αττική Γη, στο λίκνο του πολιτισμού, καλούμε σήμερα τις διεθνούς μελετητές της ιστορίας να αποτυπώσουν την πολυδιάστατη σημασία του εγκλήματος της γενοκτονίας του Πόντου με τις νομικές, κοινωνικές, πολιτικές, γεωπολιτικές προεκτάσεις τους. Σας καλούμε να επισημάνετε τη σημασία της διεθνούς αναγνώρισης των γενοκτονιών του παρελθόντος, προκειμένου να δομηθεί η φιλία και η ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των λαών. Σας καλούμε με τη δύναμη της θυσίας των προγόνων μας να αφυπνίσετε την ανθρωπότητα για την αποτροπή σύγχρονων αλλά και μελλοντικών γενοκτονιών, θέτοντας εκ νέου τα ηθικά θεμέλια της διεθνούς ειρήνης και του παγκόσμιου πολιτισμού. Εύχομαι ο νέος αιώνας μνήμης της αιματερής γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού να βρει σύντομα από τις απαρχές του τη διεθνή δικαίωση και θα συντρέψουμε και εμείς με κάθε τρόπο γι' αυτό. Η περιφέρεια Αττικής το έχει πει και θα το κάνει πράξη αυτό μαζί με άλλους συνοδοιπόρους ποντίους, αυτό που εσείς θέλετε, κύριε Μελισανίδη, και αναφέρομαι προφανώς και για την Αγία Σοφιά, θα κάνουμε τα πάντα ώστε η Αγία Σοφιά γρήγορα, άμεσα, να αποτελέσει το στοιχείο ενός ποντιακού λαού που θα είναι περήφανο και το μουσείο μέσα από αυτό. Σας ευχαριστώ που με διορθώνετε. Καλή επιτυχία λοιπόν στις εργασίες του συνεδρίου. Αδελφοί Πόντι, είμαστε πάντα δίπλα σας. Προχωράμε, αλλά δεν ξεχνάμε. Σας ευχαριστώ πολύ.